Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβεντούλα που σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Άννα Ευθυμίου, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης με το κυβερνών κόμμα. Τι κάνετε, είστε καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Τελπίδη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Και καλό φθινόπωρο να ευχηθώ. Να είναι καλό το φθινόπωρο, μακάρι να είναι καλύτερο από το περσινό, γιατί εντάξει, πέρα από το λόγο που σας καλέσαμε, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα στην κοινωνία μας. Τα ζείτε, τα βιώνετε καθημερινά. Έχουμε και την πανδημία μέσα σε όλα τα άλλα, εδώ και 2 χρόνια. Νομίζω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά ευελπιστούμε θα τα καταφέρουμε, έτσι. Ναι, έτσι, είμαστε αισιόδοξοι. Ευελπιστούμε ότι θα δώσουμε όλες τις μάχες κάθε φορά, τουλάχιστον εγώ ως βουλευτής. Έχω την άποψη ότι πρέπει να μεταφέρω τις θέσεις μου, τα βιώματά μου, να τα μεταφέρω όπως είναι από την κοινωνία, για να μπορέσω να υποστηρίξω και την κυβέρνηση και την παραταξή μου και να είμαι χρήσιμη στην κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι είστε αρκετά δραστήρια στα ζητήματα του ΆΡΚΕ, γι' αυτό είναι ο λόγος που επιλέξαμε από αρκετούς βουλευτές της παράταξής σας να σας καλέσουμε. Το έχετε κάνει και στο παρελθόν. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε, όπως από την άλλη πρέπει να στιγματίσουμε ότι κάποιοι άλλοι είναι απόντες από αυτή την προσπάθεια και τη μάχη που δίνει ο Άρης. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ειδικά στο ποδόσφαιρο και ειδικά με βαθμούς ή οτιδήποτε άλλο, όταν έχουμε αφαιρέσεις βαθμών, μετράει η ουσία, οι πράξεις και όχι απλά μια ανακοίνωση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν είστε ενήμεροι για το θέμα σε όλες τις εκφάνσεις, γιατί έχετε κάνει και μια τοποθέτηση. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να κάνατε και ένα ραντεβού με τον κύριο Αυγενάκη. Ναι, θα σας τα πω. Καταρχάς, πρώτα, επειδή είμαι φίλαθλος του Άρη, χρόνια τώρα παρακολουθώ τις εξελίξεις και σε όλο τον αθλητικό κόσμο της Θεσσαλονίκης. Παρακολουθώ, όπως είπατε, τοποθετήθηκα και παλιά. Ένιωσα την ανάγκη, γιατί είναι μια απόφαση άδικη, διότι νομικά είναι μια, για μένα που είμαι και νομικός, μια απόφαση που δημιουργεί μια μεγάλη ανισότητα. Δεν μπορείς να φέρεις στην αρχή του πρωταθλήματος για ένα από γεγονός του παρελθόντος βαθμούς από την αγωνιστική περίοδο. Δεν γίνεται αυτό. Και αυτή η απόφαση δεν τιμά το πολύ ελληνικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό θεώρησα ότι έπρεπε καταρχάς να εκφράσω αυτή μου την αντίθεση. Σε πρώτο επίπεδο. Τώρα πάμε στο δεύτερο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, να εκφράσω και την νομική μου άποψη πριν να σας απαντήσω τι άλλο έχω πράξει. Από όσο μπορώ να είμαι ενημερή, κύριε Σταλτίδη, γιατί δεν είμαι δικηγόρος ειδικευμένη στο αθλητικό δίκαιο, αλλά προσπαθώ να έχω εικόνα. Η νομική μου άποψη είναι ότι νομίζω ότι το πιο, ίσως αυτή τη στιγμή, η πιο ενδεδειγμένη λύση στο νομικό επίπεδο είναι η αναφυλάξη με τυχόν νέα στοιχεία που μπορεί να βρεθούν. Όσο αφορά το κομμάτι αυτό, δηλαδή. Δεν ξέρω, αν ακούγατε την εκπομπή πριν, αλλά είπα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σας παρακολουθώ πολύ αυτές τις μέρες και γενικά και αυτές τις μέρες, κύριε Τελπίδη. Αλλά πριν, ναι, εγώ πιστεύω ότι πραγματικά είναι μια διέξοδος αυτή, νομική. Το νέο στοιχείο, okay, μπορεί να μην υπάρχει κάποιο νέο στοιχείο με την έννοια του νέου στοιχείου, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε και νομικός. Νέα στοιχεία μπορούν να γίνουν. Ναι, ναι, αυτό, το αντιλαμβάνομαι. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Πείτε ότι δεν υπάρχει. Πείτε ότι δεν είναι αυτή η υπόθεση του Άρη, είναι οτιδήποτε. Και δεν υπάρχει νέο στοιχείο. Αλλά διαπιστώνετε ότι δεν είναι σωστή η απόφαση. Είναι λανθασμένη η απόφαση. Είναι δυνατόν να μην μπορεί οποιοδήποτε πολίτης ή στη συγκεκριμένη περίπτωση ένας αθλητικός σύλλογος, και εδώ είναι πιο σημαντικό υπό ποια έννοια. Γιατί διακυβεύονται εκατομμύρια ευρώ, γιατί έχουμε στοίχημα, έχουμε τηλεοπτικά δικαιώματα, έχουμε πρωτάθλημα, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Για μένα διασυλλεύεται η κοινωνική ειρήνη. Υπάρχει πρόβλημα διασάλευσης της κοινωνικής ειρήνης με όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν μπορεί ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης ή οποιοδήποτε άλλος θεσμικός φορέας της κυβέρνησης να ζητήσει αυτό στην αναψηλάβηση. Δεν ζητάει ο Άρης να αλλάξει μια απόφαση από την κυβέρνηση. Να δικαστεί δίκαια ζητάει. Ναι, αυτό είναι σωστό. Βέβαια, γνωρίζω ότι υπάρχει και η δικονομία. Τώρα σας μιλάω ως νομικός. Ναι. Η δικονομία προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να γίνουν. Άρα πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο. Ωραία. Σε αυτό το πλαίσιο. Άρα η αναψηλάφιση είναι, λέτε, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ξαναανοίξει η υπόθεση για να δικαστεί εκ νέου. Ναι. Και εγώ σας λέω ότι ως νομικός, ότι νέα στοιχεία μπορούν να προκύψουν. Ωραία. Και μπορούν να βρεθούν. Σε όλη αυτή τη μακροσκελή υπόθεση μπορεί να γίνει μια νέα έρευνα για στοιχεία που μπορεί να προκύψουν.
Mm-hmm. Αυτό λέω ως νομικός, να ερευνηθεί αυτό το ενδεχόμενο. Είναι νέο στοιχείο ότι ο δικαστής δεν λαμβάνει υπόψη του μία νομοθετική ρύθμιση που έχει γίνει πριν από ένα περίπου χρόνο, που λέει ότι για τα ζητήματα πολυδιοκτησίας ή παρόμοια αδικήματα θα πρέπει η αφαίρεση βαθμού να είναι μόνο για τη σεζόν που γίνεται το αδίκημα. Και... Αυτό είναι σημείο γενικότερης ρύθμισης που θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή αυτή είναι η αδικία για τον Άρη, εγώ θυμώ νομικά, και αυτό το κομμάτι είναι σημαντικό. Δηλαδή για μια παρελθούσα, για ένα γεγονός στο παρελθόν, με καταδικάζεται εμένα, με αφαιρεί σε αυτούς τους βαθμούς για την παρούσα αγωνιστική περίοδο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα πέρας. Και κατά ημέ, τώρα βέβαια μπαίνουμε σε βαθιά, μπαίνουμε σε άλλα νομικά, δεν μπορεί να υπάρξει αναδρομικότητα σε αυτό, αλλά για τις επόμενες. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει απόφαση όποτε θέλουμε και σε χρονικά ορίζοντα όποτε να είναι, και αυτό να εφαρμόζεται δημιουργώντας συνθήκες ανισότητας. Αυτό λέω. Πρέπει να υπάρχουν συντελεσμένα όρια τα οποία πρέπει να εκδοθεί μια απόφαση κατά ημέ. Και το χρονικό διάστημα που φορά. Και να μην φτάνουμε σε αυτό το αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Μάλλον όχι αδιέξοδο, στην πολύ δύσκολη κατάσταση που έχουμε φτάσει σήμερα. Ως νομικός, έχετε δει ποτέ κάποια περίπτωση που σε πρώτο και δεύτερο βαθμό να υπάρχει παραδοχή ενοχής από τον ένοχο τον πραγματικό? Και αυτό διαπιστώνεται, γιατί είναι αυτός που κατέθεσε τα έγγραφα. Ναι, ναι. Είναι αυτός που καταθέτει τα έγγραφα, είναι αυτός που έχει το όφελος από την πλαστογραφία. Και να λένε σε δύο βαθμούς οι δικαστές, όχι. Εσύ δεν θα σε κάνουμε τίποτα. Ένοχος είναι ο διπλανός, ο οποίος δεν έχει κανένα όφελος από την πλαστογραφία. Επειδή με ελέγξα λίγο την ουσία, όσο έχω τα στοιχεία, έτσι από τα στοιχεία που έχω που διάβασα, που διάβασα από τον τύπο και με ελέγξα, και από τα κοινωνικά δίκτυα που μελέτησα τα στοιχεία. Γι' αυτό λέω ότι είναι άδικη και ουσία η απόφαση αυτή. Είναι άδικη και στην ουσία η απόφαση αυτού. Και γι' αυτό έτσι βγήκα κι εγώ. Με αυτή την αγανάκτηση. Γιατί ξέρετε, είναι μια απόφαση, βγαίνει από δικαστές, πρώην δικαστές, αλλά όλοι κρινόμαστε. Όλες οι αποφάσεις. Όλοι κρινόμαστε. Και οι αποφάσεις θα κριθούν και οι πράξεις θα κριθούν. Όλοι κρινόμαστε. Άρα και εγώ εκφέρω την κρίση μου απέναντι σε αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορεί να είναι κανένας άκρητος. Ξέρετε επίσης τι είναι πολύ σημαντικό? Ότι η κυβέρνηση έκανε μια ολιστική μελέτη σε συνεργασία με την UEFA, η οποία ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία, στην ουσία, ας μου επιτραπεί το ρήμα, διώχνει λοιπόν αυτούς τους δικαστές ως μη κατάλληλους και φέρνει δικαστές οι οποίοι θα ορίζονται πλέον ξεκάθαρα, το μη κατάλληλους το λέω για να μην πω καμία άλλη έκφραση, οι οποίοι θα ορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και η τελευταία λοιπόν απόφαση αυτών των δικαστών, που αποφασίζει η ολιστική μελέτη, η UEFA, η κυβέρνηση, η ΕΠΟ, ότι πλέον δεν θα εκλέγονται με ψήφο από την Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, δεν θα εκλέγονται δηλαδή από αυτούς τους οποίους πιθανόν θα κληθούν αύριο μεθαύριο να τους δικάσουν. Και ενώ λοιπόν γίνεται αυτό, λένε, α, εσύ Άρη όμως επειδή είσαι με αυτούς, θα φας μείον 6. Συγγνώμη, αλλά πώς να μην αγανακτήσει ο κόσμος? Πώς να μην βγει στους δρόμους σήμερα το βράδυ ο κόσμος? Κοιτάξτε, τώρα εμένα αυτό υπάρχει αγανάκτηση, τη βλέπω, τη διαβάζω την Στράτο και εγώ θα ήθελα στο κομμάτι που με αφορά και ως βουλευτής, γιατί εντάξει στο νομικό, ας πάμε λίγο και το ως βουλευτής, εγώ είμαι εδώ για να μπορέσω να ασκήσω κάποια πίεση, για να γνωστοποιήσω το πρόβλημα καταρχάς, να πω, να το θέσω στη διάστασή του, ποιο είναι σοβαρό, δεν είναι σοβαρό, τι γίνεται και ποια τυχόν, τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Έτσι, σε ό,τι με αφορά ως βουλευτή, καταρχάς μετέφερα το πρόβλημα και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, πρώτον. Δεύτερον, έκανα άμεσα ένα ραντεβού, χθες κατέβηκα, πήρα το αεροπλάνο, κατέβηκα Αθήνα με τον κύριο Βιαννάκη, ο οποίος αμέσως κανόνισε το ραντεβού. Να σας πω ότι ήταν γνώστη του θέματος φυσικά. Έγινε μια σύσκεψη με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Βέβαια γνωρίζουμε όλοι τώρα, δεν μπορώ να αυτό να μην δεν το πω, ότι κατεξοχήν είναι ένα θέμα της ΕΠΟ, αλλά εγώ στη σύσκεψη αυτή που ζήτησα, γιατί αν δεν υπήρχε ενδιαφέρον του κ. Βιαννάκη, θα γινόταν η σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες. Το που ζήτησα είναι να εξαντληθούν κάθε ενδεχόμενη δυνατότητα που μπορεί να υπάρχει στο θέμα αυτό. Και μένω εδώ σε αυτό. Αυτό το κομμάτι. Αυτό με την αναψηλάφιση, κυρία Ευθυμίου, η λύση την είπατε. Ναι. Είναι η αναψηλάφιση. Θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία και να μην κολλήσουμε. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ενώ το λέμε όλοι, το λέτε κι εσείς και εμείς και οι δημοσιογράφοι και οι βουλευτές και όλοι, ναι, πρέπει να γίνει.
προκύπτει, όπως λέτε κι εσείς, νομικά ένα κόλλημα το οποίο είναι πολύ 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 μικρή σημασία και λένε «Α, δεν γίνεται, υπάρχει αυτοδίκητο. Α, δεν γίνεται, είναι τελικός ο βαθμός η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ». Να γίνει όταν όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει άδικο, γιατί διαφορετικά, τι πρέπει να περιμένουμε από την Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει, αλλά σας λέω ότι δεν ξέρω πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, γιατί σας λέω ότι καταρχήν είναι ένα θέμα κατεξοχήν της ΕΠΟ. Όμως η λύση αυτή είναι μια λύση που νομικά περπατάει. Άρα να συνδράμουμε σε αυτό, το κλίμα είναι θετικό. Ωραία. Από τη σύσκεψη αυτή υπήρξε θετική, δηλαδή θετική, δεν μπορούσαμε να δούμε, όντως είναι ένα σοβαρό θέμα. Και από εκεί και πέρα έκανα και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Σαχοράκη σήμερα το πρωί, ο οποίος έδειξε τη διάθεσή του και την πρόθεσή του. Αυτά είναι αυτά που μπορώ εγώ να καταθέσω και στο πλαίσιο των δικών μου δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων. Ωραία. Και είναι προς τιμή σας που κινηθήκατε χθες και κάνατε αυτές τις επαφές και δεν μείνατε μόνο σε μια δήλωση στο ίντερνετ. Να περιμένουμε λοιπόν. Όχι, δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς ως βουλευτής, γιατί προφανώς και όλοι λένε ότι πρέπει να γίνει παρακάτω. Άρα εγώ το πλαίσιο που μπορώ, το βήμα το παρακάτω το έκανα. Ωραία. Και πάλι φυσικά είμαι παρούσα και παρακολουθώ τις εξελίξεις, γιατί δεν θέλω να πληγώνεται μια ιστορική ομάδα του Άρη. Mm-hmm. Πραγματικά με συγχωρεί. Εμείς θα σας ενοχλήσουμε και την άλλη εβδομάδα για να τους ενοχλήσετε, γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Εγώ εδώ θα είμαι για να ενοχλώ. Εγώ θα είμαι εδώ για να ενοχλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση και γενικότερα τις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά.